μετά ταύτα είδων άλλων άγγελων καταβαίνοντα εκ του ουρανού, έχοντα εξουσίαν μεγάλην, και η γη εφωτίστη εκ της δόξης αυτού και έκραξεν εν ισχυρά φωνή λέγον, έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη και έγινε το κατοικητήριον δαιμονίων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορναίου ακαθάρτου και μεμισημένου. Με τη φράση «μετά ταύτα», όπως ελέγαμε ήδη από την περασμένη φορά, «μετά ταύτα είδων», δείχνει την αλλαγή της οπτασίας. Εμφανίζεται νέος άγγελος, ο οποίος έχει εξουσία πολύ. Τούτο φανερώνει όχι μόνο την δύναμη του αγγέλου, εάν υποτεθεί ότι ήταν ένας συντελεστής της καταστροφής της Ρώμης, Βαβυλώνας Ρώμης, αλλά προπαντός και κυρίως το κύρος και την αξιοπιστία της προφητείας δια την πτώση της Ρώμης. Μέσα εις αυτόν τον κολοφόνα της ισχύος της θα ήταν πολύ δύσκολο ένας πολίτης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας να φανταστεί ότι θα ήταν δυνατόν να πέσει η Ρώμη. Αλλά τι λέγει όμως ο άγγελος? Έπεσε Βαβυλών η μεγάλη. Αυτό το διπλούν έπεσε ήδη δείχνει κατά προφητικό τρόπο το προανάκρουσμα της πτώσεως της Ρώμης, και που είναι μια προπαρασκευή της κρίσεως που ήδη ανηγγέλθη εις το 14ο κεφάλαιο και επανέρχεται τώρα εις το 18ο κεφάλαιο. Αυτή η σταδιακή αναφορά της κρίσεως δείχνει όχι απλώς μια προπαρασκευή του αναγνώστου, όπως ακριβώς συνηθίζεται κατά την εβραϊκή φιλολογία, αλλά και πράγματι επιτελείται αυτή η σταδιακή κρίση μέσα στην ιστορία. Εξάλλου ποτέ μία πτώση δεν είναι ευνηδία αλλά προοδευτική. Ίσως η παλαιά Βαβυλώνα να έπεσε μέσα σε μία νύχτα, αλλά είχε προδιαγραφεί η πτώση της όχι για ό,τι ήδη εξήγηλαν οι Εβραίοι προφήτες και ο Ισαΐας και ο Ιερεμίας. Ο Ισαΐας πολύ πιο μπροστά, πολύ πρώτης βαβυλωνιακής αιχμαλωσίας, ο Ιερεμίας κατά την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία των Εβραίων, αλλά όσο και κυρίως διότι υπήρχε η διαφθορά της πόλεως, και αυτή ακριβώς η διαφθορά της πόλεως είχε προδιαγράψει την πτώση της. Το ίδιο συνέβη και στην αυτοκρατορία την ελληνική του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και στην ρωμαϊκή και στην βυζαντινή, και σε όλες τις αυτοκρατορίες που ποτέ υπήρξαν πάνω στη γη προδιαγράφει η πτώση των κυρίως από τη διαφθορά τους. Μάλιστα, αν θέλετε, η πτώση της Κωνσταντινούπολης που συνέβη τον 15ο αιώνα δεν ήταν μία πτώση ευνηδία, όποιος διαβάζει λίγο ιστορία αυτό το πράγμα το βλέπει, αλλά ήταν μία πτώση που είχε πολλές δεκαετίες, αν όχι δύο εκατονταετίες προδιαγραφή. Μάλιστα, πολλοί ήδη είχαν παρατηρήσει ότι πλέον την Κωνσταντινούπολη ως πόλη, όχι πλέον ως αυτοκρατορία, διότι ως αυτοκρατορία είχε χάσει όλα τα εδάφη της και είχε μείνει μόνο εις την πόλη. Όλη η αυτοκρατορία η Βυζαντινή ήταν μόνο μία πόλη, τίποτε άλλο, και αυτή η πόλη θα έπεφτε.
το προδιέγραφαν, το έβλεπαν. Συνεπώς, βλέπουμε εδώ ότι δεν υπάρχει κάτι το ευνίδιο, αλλά και η φθορά και οι πτώσεις της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών δηλαδή κρατών, και αυτή επεσημάνθη ήδη από τον περασμένο αιώνα. Ο Σπράγκερ επί παραδείγματι λέγει ότι η Ευρώπη είναι πια στην παρακμή της, γιατί είναι μουσκεμένη στην ανηθικότητα και στο εινόπνευμα. Προδιαγράφει την φθορά και την πτώση των ευρωπαϊκών λαών. Και το βλέπουμε ότι η Ευρώπη περνά πραγματικά μία παρακμή. Ήδη επισημαίνεται η πτώση της Αμερικής από τους ιδίους τους Αμερικανούς. Υπάρχει πάρα πολύ διαφθορά. Και προετών διάβαζα ένας γερουσιαστής αναφερόμενος εις το σάπισμα της αμερικανικής νεολαίας, ενώ ομίλη στο Βήμα, ελιποθύμησε από τον καημό του βλέποντας την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη να οδηγούνται στην καταστροφή και στην φθορά. Θα λέγαμε ότι σήμερα όλος ο κόσμος είναι έτοιμος να πέσει. Όλος ο κόσμος, και η Ανατολή και η Δύση. Γιατί υπάρχει το στοιχείο της φθοράς σε όλους τους λαούς της γης. Έχει οριμάσει η ανθρωπότητα στην πτώση της για να ετοιμαστεί να κατακτηθεί από τον Αντίχριστο. Ποια είναι τα κριτήρια που βλέπουμε αυτήν την πτώση των λαών, όπως και της αρχαίας Βαβυλώνος και της Βαβυλώνος Ρώμης? Είναι η αθεία, είναι ο αμοραλισμός, δηλαδή η άμβληση του κριτηρίου της ηθικής. Πλέον δεν υπάρχει η έννοια της ηθικής, σου λέει τι θα πει η ηθική. Και ο στρίνος που αναφέρει ως κριτήριο αυτό το κείμενο που σας διάβασα. Θα σας το ξαναδιαβάσω πάλι και που θα το αναλύσουμε λίγο πιο κάτω. Λέγει, ναι, είναι λίγο πιο κάτω, ότι οι έμποροι της γης επλούτησαν από τον στρίνον ήτα, περισπωμένοι, από τον στρίνον της Βαβυλώνος, της πόρνης αυτής της πόλεως. Τι θα πει στρίνος, είναι μία λέξη αυτή καθ' αυτή σπανία στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχει όμως καταστρινιάζω, και έχει την εξής σημασία που θα παρακαλέσω προσέξατε, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστική λέξη που εκφράζει την συγχρονή κατάσταση της ανθρωπότητας. Θα πει αλαζονία του βίου, κατά το λεξικό. Είναι η πολυτέλεια και η αυθονία των υλικών αγαθών. Είναι η σπατάλη, πάντα κατά τον λεξικό. Ακόμα δεύτερη σημασία της λέξεως στρίνος θα πει ακολασία και τρυφή απόλαυσης, ένας ειδονισμός. Και τρίτη σημασία θα πει θερμή επιθυμία και πόθος, αλλά σαρκικός πόθος, κατώτερος πόθος, κατωτέρα επιθυμία. Να θυμόσαστε αυτήν την ανάλυση της λέξεως στρίνος. Είναι πολύ χαρακτηριστική. Οπότε τρία στοιχεία είναι εκείνα που προκαθορίζουν την πτώση όλων των λαών της γης: η αθεία, ο αμοραλισμός, η απουσία δηλαδή παντός ηθικού στοιχείου, και ο στρίνος. Γιατί όλα αυτά τα στοιχεία της αλαζονίας του βίου, έχεις αυτοκίνητο, θα έχω και εγώ. Περνάς εσύ καλά, θα περνάω και εγώ καλά. Και προσπαθούμε να ξεπεράσουμε ο ένας τον άλλον σε αυτή την πολυτέλεια, αυτή την, όπως το λέμε, κοινωνία καταναλωτική, δηλαδή αυτό που λέμε αυθονία υλικών αγαθών, αυτή η σπατάλη, αυτή η τρυφή, η απόλαυση
και μόνο θα δείτε μια γυναίκα πως καπνίζει το τσιγάρο της. Μόνον, δεν λέω άνδρα, δεν λέγω άνδρα, μια γυναίκα πως καπνίζει το τσιγάρο της, θα βγάλετε πολλά συμπεράσματα μόνο από το τσιγάρο. Εκείνη την απόλαυση που αισθάνεται όταν καπνίζει, ειδονιζομένη από το κάπνισμα, μόνο αυτή η εικόνα είναι δείκτης τι ακριβώς υπάρχει μέσα στον σύγχρονο κόσμο ως καταστρινιασμός, αυτός ο στρίνος δηλαδή. Φυσικά η φωνή του Αγγέλου που είπε έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη, είναι ένας προφητικός αόριστος. Όταν λέει έπεσεν, διότι δεν είχε πέσει αλλά θα έπεφτε, ένας προφητικός αόριστος. Ωστόσο ιστορικά η Ρώμη έπεσε, όπως μάλιστα στις αρχές του 5ου αιώνα, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, το 410 είχε καταστραφεί σε υπερθετικών βαθμών από τον Αλάριχο, αλλά και από άλλους ακόμη βορείους, τους Φράγκους, Γότθους και τα λοιπά, οι οποίοι κατ' επανάληψη ελεηλάτησαν την Ρώμη και η Ρώμη έπεσε. Αλλά όπως και κάθε Βαβυλώνα Ρώμη θα πέφτει μέσα στην ιστορία και θα προδικάζει την πτώση της από τη στάση που παίρνει απέναντι στο Θεό και τη Βασιλεία Του. Η πτώση της Βαβυλώνος Ρώμης δεν περιορίζεται βέβαια εις την πτώση μόνο, αλλά μεταβάλλεται και σε ένα κατοικητήριο δαιμονίων, όπως λέγει εδώ το Ιερό Κείμενο, και μία φυλακή, φωλιά δηλαδή, κάθε ακαθάρτου πνεύματος και κάθε σαρκοφάγου και νομικός συχαμένου ορναίου. Κατά την εβραϊκή αντίληψη, οι ερημιές ήσαν πάντοτε κατοικητήρια πονηρών πνευμάτων. Και εκ πρώτης όψεως θέλει να δείξει ότι η πόλη θα ερημούτο σε τέτοιο βαθμό που θα εγίνε το κατοικητήριον των δαιμονίων. Κάτι τέτοιο, κατά κυριολεξία, αγαπητοί μου, κατά κυριολεξία συνέβη στην αρχαία Βαβυλώνα. Την πρώτη, θα λέγαμε την πρότυπον Βαβυλώνα, της Μεσοποταμίας την Βαβυλώνα, αυτής που υπήρξε βασιλιάς ο Ναβουχοδονόσορ και που την ηγλάησε και την εξοράησε και την εμεγάλινε ο Μέγας Ναβουχοδονόσορ πραγματικά. Και αυτή η αρχαία Βαβυλώνα είναι τύπος κάθε πόλεως που μιμείται τη δική της τη διαγωγή. Πράγματι αυτή η αρχαία Βαβυλώνα εστάθηκε ένας τόπος κατοικήσεως των δαιμόνων, παντός πνεύματος δαιμονίου. Πολλές φορές, γιατί ίσως αυτό γεννάει μια απορία, πως είναι δυνατόν έτσι να είναι. Καλά, βλέπουμε μια πόλη ερημώθηκε, έχουμε πάρα πολλές αρχαίες πόλεις των οποίων ούτε καν μπορούμε να διακριβώσουμε την θέση. Τυχαία κάποτε μπορεί να κάνουμε μια ανασκαφή ή κατόπιν κάποιων μετρήσεων και τα λοιπά, να σκάψουμε και να βρούμε, και ούτε καν να υποπτευόμεθα ότι εδώ ήταν κάποτε μια πόλη. Εκείνος ο τόπος είναι κατοικητήριον των δαιμόνων. Λοιπόν, πολλές φορές αγαπητοί ασκητέ, χριστιανοί ασκητέ, συνήντησαν σε ερήμους τόπους, εκεί που πρώτα ήσαν εγκατεστημένα ειδωλικά ιερά δαίμονες, ή ακόμη ήσαν εκεί τόποι φοβερής ακολασίας. Οι τόποι αυτοί της υπερβολής της ακολασίας και της ειδωλολατρίας παρουσιάζουν ένα είδος
κεκτημένων δικαιωμάτων των δαιμόνων. Έχουν δηλαδή οι δαίμονες κάποια κεκτημένα δικαιώματα σε αυτούς τους χώρους. Έτσι, πάρα πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους, ασκητάς όπως σας είπα, που το διεπίστωσαν αυτό. Πήγαιναν στην έρημο, σε ένα τόπο που κάποτε υπήρχε εκεί μια αρχαία πόλη ή ένας αρχαίος ναός, και εκεί συναντούσαν κατά πλεισμονή τους δαίμονες. Μπορεί ακόμα οι δαίμονες να εγκαθιδευθούν σε έναν άνθρωπο ακόμα και στα λείψανά του, στα κόκαλά του. Μη τρομάζετε βέβαια με αυτά που λέγω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Κάποτε ένας ασκητής βρήκε μια νεκροκεφαλή, χωρίς βέβαια να γνωρίζει την νοσήνη, στην έρημο την έβαλε σαν προσκέφαλο να κοιμηθεί, και άκουσε φωνές από μέσα από την νεκροκεφαλή, των δαίμονες. Και η νεκροκεφαλή αυτή, κατά τη μαρτυρία των δαιμόνων, ανήκε σε ιερέα ειδωλολάτρη, που έδειχναν τα κεκτημένα τους δικαιώματα επάνω σε αυτά τα λείψανα αυτού του ανθρώπου. Και άνοιξε ο ασκητής διάλογον με τους δαίμονες που ήσαν φωλιασμένοι εκεί σε αυτή την νεκροκεφαλή. Έτσι, πράγματι μπορούμε να υπούμε ότι αυτό που λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψη, ότι θα γίνει τόπος δαιμονίων και ακόμη φωλιά κάθε σαρκοφάγου και νομικός συχαμένου ορναίου. Νομικός, όπως περιπίν τα κοράκια. Τα κοράκια δεν είναι συχαμένο ζώο, είναι του Θεού πυλή, αλλά νομικός, δηλαδή κατά τον νόμο ήταν από τα ακάθαρτα ζώα. Με αυτή την έννοια λέγεται συχαμένο ζώο από νομικής πλευράς, όχι από οντολογικής, από νομικής. Έτσι θα λέγαμε, υπάρχει αυτή η ερημιά σε εκείνο τον τόπο που υπήρξε πλεισμονή δωλολατρίας και πλεισμονή ακολασίας. Αλλά υπάρχει όμως και η μεταφορική ερημιά. Είναι η ερημιά από τη χάρη του Θεού. Μπορεί η πόλη να υφίσταται, η αρχαία πόλη, όπως θα λέγαμε η αρχαία Ρώμη, υπάρχει και σήμερα. Είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας, η Ρώμη, η γνωστή μας Ρώμη. Και μάλιστα μία από τις μεγάλου πόλεις του κόσμου είναι η Ρώμη. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε πολλές φορές ότι μια πόλη να είναι έρημη από τη χάρη του Θεού. Εδώ ίσως θα ακούσω την ένσταση. Δηλαδή η σύγχρονη, η σημερινή Ρώμη είναι έρημη από τη χάρη του Θεού? Δεν απαντώ. Η πρόοδος της ομιλίας ίσως κάτι δείξει. Στην αρχαία Ρώμη, αυτή η οποία ήταν διόκτρια των χριστιανών, ιδρύθη η Εκκλησία της Ρώμης, προς την οποία ο Απόστολος με πολύ επενετικούς λόγους στέλνει την ομώνυμη επιστολή του, την προς Ρωμαίους επιστολή του. Όμως σε αυτή τη μεγάλη πόλη που υπήρχε εκεί η Εκκλησία, η περιώνυμος Εκκλησία της Ρώμης, όμως η Εκκλησία της Ρώμης μέσα στην διαδρομή των αιώνων επρόδωσε την αποστολή της, ελισμόνησε τις αποστολικές επιταγές, αυτή η οποία μπορούσε να δασκαλεύει όλες τις άλλες εκκλησίες, ακόμα και την Εκκλησία της Κορίνθου. Ο Άγιος Κλήμης Ρώμης έστειλε δύο επιστολές προς τους χριστιανούς της Κορίνθου, του δεύτερου αιώνα είναι ο Άγιος Κλήμης Ρώμης, επειδή συνέβαιναν στην Εκκλησία της Κορίνθου έρηδες, και τους υπενθυμίζει την επίσκεψη του μεγάλου Παύλου που ίδρυσε την Εκκλησία της Ρώμης και που στις επιστολές του σημειώνει το θέμα της αγάπης. Εάν λέγει τες γλώσσες των ανθρώπων αλλά και των αγγέλων, αγάπη δεν έχω, είμαι τίποτα. Και του σημειώνει ο Άγιος Κλήμης, ξεχάσατε την αγάπη
που σας υπενθυμίζει ο Απόστολος. Έχουμε λοιπόν αυτές τις μακρότατες και ωραιότατες επιστολές του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης προς την Εκκλησία της Κορίνθου. Η Εκκλησία της Ρώμης ήταν περιώνυμος, έβγαλε πολλούς Αγίους, έδωσε πολλούς μάρτυρες, χιλιάδες, εκατομμύρια μάρτυρες έδωκε η Εκκλησία της Ρώμης. Σας είπα άλλη μία φορά, περιώνυμος. Η δε καλυτέρα επιστολή του Παύλου, που λέγεται το κατά Παύλων Ευαγγέλιον, είναι η προς Ρωμαίους επιστολή. Όμως, όπως σας είπα, να σας τους αιώνες, η Ρώμη, η Εκκλησία της Ρώμης, επρόδωσε την αποστολή της, ελισμόνησε με τη σειρά της τις αποστολικές επιταγές. Δεν θα μείνω βέβαια σε ιστορικά σημεία, δεν μου χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Συνεπορεύθη με την ιδωλολατρική Ρώμη και εμφανίζει πράγματι τυπικό παράδειγμα, μάλιστα με την κατάληψη της Ρώμης υπό των Φράγκων, τυπικό παράδειγμα εκοσμικευμένης εκκλησίας. Υπογραμμίζω και ξαναλέγω, τυπικόν παράδειγμα εκοσμικευμένης εκκλησίας, εκκλησίας που κοσμικοποιήθηκε. Ενώ δεν πρέπει η εκκλησία να κοσμικοποιείται, αλλά πρέπει ο κόσμος να εκκλησιαστικοποιείται. Αυτή την ιδία πορεία μέσα σε ένα πολύ σύντομο ιστορικό διάγραμμα ακολούθησε και η εκκλησία της Νέας Ρώμης, δηλαδή η Κωνσταντινούπολης. Πολλές φορές, αγαπητοί μου, και η Κωνσταντινούπολης, η Νέα Ρώμη, ερωτοτρόπησε με την κοσμική εξουσία και πολλές φορές, χάριν αυτής της κοσμικής εξουσίας, επρόδωσε την αποστολή της. Έτσι, πολλές φορές, σπουδαίους και αγίους πατριάρχας της τους εξεδίωξε ή τους εξόρισε. Περιορίζομαι να αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Μόνο δύο παραδείγματα, για να μην πω τόσες άλλες περιπτώσεις. Αφού φτάνει αυτός ο αρέθας του 9ου αιώνα να συγκρίνει τη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, με την Παλαιά Ρώμη ως προς το θέμα της διαγωγής, και να αναφέρει ότι και η Νέα Ρώμη δείχνει την ιδία διαγωγή που έδειξε και η Παλαιά Ρώμη, η ιδωλολατρική. Έτσι, η Νέα Ρώμη απεγυμνώθη από το ποιμνιό της σιγά σιγά μέσα στους αιώνες, φτάνομαι στην εποχή μας. Πλέον δεν έχει έδαφος, προσέξτε με, δεν έχει πλέον έδαφος να ποιμάνει εκκλησίες. Ήδη από τον 7ο αιώνα, αγαπητοί μου, έχασε τις ανατολικές επαρχίες η Δαμασκός. Ο Άγιος Έλεος ο Δαμασκηνός, όταν είναι χριστιανός πια και είναι σπουδαίος πατήρ, η περιοχή που είναι ο Άγιος Έλεος ο Δαμασκηνός, η Συρία δηλαδή, πλέον δεν είναι στην επικράτεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, είναι Άραβες, είναι Άραβες. Έτσι η Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολης, χάνει το έδαφος της, χάνει δηλαδή το ποιμνιό της, και ό,τι της έχει αναπομείνει μέχρι σήμερα γίνεται σήμερα πια, γίνεται χειραγωγός του οικουμενισμού αυτής της πανερέσεως και του εκοσμικευμένου χριστιανισμού, γίνεται χειραγωγός παρασύρουσα και τις άλλες εκκλησίες της ομόδοξης χριστιανικές. Αυτά η Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά γίνονται στις ημέρες μας, όλα αυτά τα βλέπουμε, είναι στις ημέρες μας, δεν είναι πράγματα που θα πρέπει να τρέξουμε στα βιβλία να τα βρούμε, ήδη τελεσιουργούνται αυτά. Το ίδιο συνέβη και στην Τρίτη Ρώμη, τη Μόσχα.
Και εκείνη με τη σειρά της, ενώ τον 10ο αιώνα εδέχθη τον χριστιανισμό, και εκείνη με τη σειρά της έφτασε να διαδεχθεί την δευτέραν και την πρώτην Ρώμη και να αποδειχθεί στη διαγωγή ότι ήταν η δευτέρα αλλά προπαντός η πρώτη Ρώμη με τους διωγμούς των χριστιανών στον αιώνα μας, όταν επεκράτησε ο κομμουνισμός. Σε ένα μικρό σύγγραμμα του Ρώσου επισκόπου Νοβογορόδ Ινουκεντίου, της επαρχίας Νοβογορόδ, αυτός ο Ινοκένδιος, το έχω μαζί με το βιβλιαράκι αυτό, κάποιος κύριος από εσάς προμερικών ετών μου το έδωσε, το έγραψε ευθύς μετά την Ρωσική Επανάσταση και το μετέφρασε ένας δικός μας αρχιμανδρίτης, ο Σοφρόνιος Δούκας, που ήταν στην εφημέρεια στο Κίσλοβο της Ρουμανίας. Τυπώθηκε στην Ελλάδα το 1935 και γράφει, αγαπητοί μου, τα εξής. Βέβαια προσπαθεί να ερμηνεύσει μερικά σημεία της Αποκαλύψεως, όχι ολόκληρη την Αποκάλυψη, μόνο μερικά σημεία, και θέλει να δείξει την πραγμάτωση των όσων το βιβλίο της Αποκαλύψεως αναφέρει ως προς τα τελεσιουργούμενα εις την εποχή μας και εις τον αιώνα μας με τον διωγμό της Εκκλησίας του Χριστού από εκείνα τα οποία ως αντίθετες δυνάμεις υπάρχουν. Όχι, κάτι περισσότερο. Μια σχέση ανάμεσα στο κόκκινο θηρίο και την πόρνη που υπέβει το κόκκινο θηρίο. Και ποια μπορεί να είναι αυτή η πόρνη η οποία υπέβει το κόκκινο θηρίο? Αλλά ακούσατε καλύτερα να σας διαβάσω και θα εκπλαγείτε. Σημειώνει λοιπόν στην 96 σελίδα: τι παριστά αυτή η καλοπισμένη γυνή? Τούτο δεν είναι όφης, δεν είναι θηρίον, ουδέν κοινωνέχων με ανθρώπους, δηλαδή δεν είναι οργάνωσης η οποία δεν έχει ουδέν κοινών με τον χριστιανισμό, αλλά είναι άνθρωπος. Και ο οποίος μάλιστα άνθρωπος, πολυτελής γυνή, εστολισμένη με πολυτελή στολή και με πολύτιμα κοσμήματα, η γυνή αυτή σημαίνει χριστιανική οργάνωση, αλουχή γυμνή, άσχημον και παραμορφωμένη, όχι αιρετική εν γέννη, όχι προτεσταντική, αλλά του αντίον, ενδεδειμένη με πολυτελή ενδυμασία, έχουσαν ειδικούς θεσμούς, περίφημον λατρείαν και τύπους. Ναι, αυτή είναι η ζώσα εκκλησία, η πόρνη. Ναι, ναι, η ζώσα εκκλησία. Τι αυτή οργάνωση ανεφάνει εσχάτως εν Ρωσία επί της κυριαρχίας εκεί του Ερυθρού Δράκοντος. Τι είναι αυτή η ζώσα εκκλησία? Είναι η ένωση του χριστιανισμού μετά του κοκκίνου αθεϊσμού. Ένωση. Δυστυχώς, οι θεωρούντες εαυτούς αντιπροσώπους του χριστιανισμού, λειτουργούς του Θεού, κληρικοί, εγένοντο υπηρέτη του Σατανά, καθών χρόνων προσποιητός παραμένουση λειτουργή του Θεού. Πράγματι, εδώ έχει τίστη να θαυμάσει. Η ζώσα εκκλησία εσχηματίστη ως εξής: όταν οι άθεοι σοσιαλιστές εν Ρωσία εκήρυξαν πόλεμον κατά του Θεού και ήρχισαν να κλείουν τα μοναστήρια, τας εκκλησίας,
ήρχισαν να διώκουν, να βασανίζουν και να πυροβολούν επισκόπους και ιερείς άνευ διακρίσεως δόγματος. Τότε οι ιερίστηνες της πρώην επικρατούσης εκκλησίας Ορθοδόξου εν Ρωσία απετάθησαν εις την ερυθράν εξουσία εις τους Μπολσεβίκους με την ερώτηση «Δια τι διώκεται ο κλήρος?» Η ερυθρά εξουσία απήντησε «Διότι ο κλήρος υπηρετεί την τσαρική εξουσία και παρουσιάζεται εχθρός της ερυθράς κομμουνιστικής εξουσίας και εχθρός του σοσιαλισμού». Οι παρουσιαστέντες ιερείς απήντησαν ότι ούτε είναι σύμφωνοι να εξυπηρετούν και την σοβιετική εξουσία, αρκεί μόνο να δώσω σε αυτούς τα δικαιώματα εκείνα τα οποία είχαν και επί τσάρων. Η σοβιετική εξουσία τότε απήντησε ότι συμφωνεί να δώσει εις αυτούς οποιαδήποτε δικαιώματα, αλλά με τη συμφωνία να εργάζονται ούτε εις ωφέλιαν της ερυθράς αθέου εξουσίας και προσβλάβην όλων των εχθρών της εξουσίας ταύτης και προς εξάλληψην και εξαφανισμών της χριστιανικής θρησκείας. Οι ιερείς της πρώην επικρατούσης εκκλησίας απήντησαν ότι εις όλα ταύτα συμφωνούσαν. Αμέσως λοιπόν μετά τούτο εχωρίστησαν από του Πατριάρχου Μόσχας Τίχωνος και απετέλεσαν αφεαυτών σύλλογων κοινωνίων την οποίαν ονόμασαν Ζώσαν Εκκλησίαν. Και δια της οδού τάφης η εστολισμένη γυνή απεδείχθη πόρνη καθημένη επί του ερυθρού δράκοντος. Οι αντιπρόσωποι του Χριστού έκαμον συμμαχίαν με τους υπηρέτες του διαβόλου προς εξαφάνιση του χριστιανισμού. Η Ζώσα Εκκλησία δημιούργησε σύνοδον. Η δε άθεος σοβιετική εξουσία την επεκύρωσε εις την ανωτέραν διοίκηση νυν γενικών πολιτικών γραφείων ή ΓΕΠΕΟΥ, τριάς δηλαδή επιτροπή εκ τριών αθέων, δια να επικοινωνεί με την Σύνοδον ή το υποχρεωμένη να εκπληρεί προθήμως να εκτελεί όλα τα έγγραφα και τα επιθυμίες των ερυθρών αθέων ή της σοβιετικής εξουσίας. Και το έργο της καταστροφής των χριστιανικών κοιμηλίων και ιερών του χριστιανισμού επήρε των κατήφορων ως κοινός λέγομεν. Η τριάς των αθέων, παραδείγματος χάρη, εκφράζει την επιθυμία όπως όλα τα μοναστήρια κλείσωσιν. Η Σύνοδος της Ζώσης Εκκλησίας παρακαλεί την σοβιετική εξουσία να κλείσει όλα τα μοναστήρια. Η εξουσία αυτή αμέσως προβαίνει στην εκτέλεση της αιτήσεως της Συνόδου. Άρχεται το κλείσιμο των μοναστηρίων, η απόλυση των μοναζόντων και μοναζουσών, τας εκκλησίας τας μεταβάλλουν εις νοσοκομεία, λέσχας, θέατρα κλπ. Θρήνη και οδυρμή και δάκρυα και γονγισμοί, φωνέ απελπισίας και κατάρρε ακούονται εκ μέρους των πιστών. Η ερυθρά εξουσία ησύχως απήντησε «Ημείς εδώ δεν πτεώμεν, η σύνοδός σας απαιτεί τούτο, ημείς μόνον εκτελούμεν τας επιθυμίας της». Δια της αυτής λοιπόν οδού έκλεισαν πολλάς εκκλησίες, εφυλάκησαν, εξόρισαν εις βαρίας εργασίας, επυροβόλησαν χιλιάδες επισκόπων, ιερέων και απλών χριστιανών. Η Ζώσα Εκκλησία εισήγαγε πολλούς νεοτερισμούς. Εγγάμους ιερείς προαγάγει εις επισκόπους, εις τους εγχειρία ιερείς επιτρέπει δεύτερον γάμων, διατηρούντος με τα ταύτα των βαθμών της ιεροσύνης των. Έκαστος επίσκοπος και ιερεύς της Ζώσης Εκκλησίας είναι και πράκτορ και σπιούνος
του εκτάκτου συμβουλίου Γεπεού ανωτέρα εξουσία, και αναφέρουσιν ότι γνωρίζουσι και καταγγέλουσι πάντα ειδικών και ξένων, ώστις ήθελαν οι πίτοι εναντίον της σοβιετικής εξουσίας των αθέων κομμουνιστών, κατά την επιθυμία της εξουσίας τάφτης και εναντίον των εκκλησιαστικών κανόνων, καθήρεσαν τον Πατριάρχη Τίχωνα και εστέρισαν αυτόν και αυτού του σχήματος του μοναχού. Και πόσους ούτι παρέδωκαν εις τους όνυχας του Ερυθρού Δράκοντος, εις μαρτύριον και θάνατον αδύνατον αριθμίσε. Όλα στα σεμοχαρής πράξεις της σοβιετικής εξουσίας, η ζώσα εκκλησία με παρεκκλήσεις επιδοκιμάζει και ευλογεί. Τους δε εχθρούς του Ερυθρού Όφεως καταράτε. Αλλά δεν πρέπει να νομίζουμε ότι η διεφθαρμένη γηνή, η καθημένη επί του Ερυθρού Θηρίου, εικονίζει μόνον την ζώσαν εκκλησία της Μόσχας και τα μέλη αυτής της εκκλησίας. Όχι, τούτο πρέπει να εννοώμεν πολύ ευρύτερον. Υπό την πόρνην αυτήν εννοούνται όλοι γενικώς οι χριστιανοί, οι οποίοι όπου και αν είναι, αν και ούτε παραμένους οι χριστιανοί, εργάζονται δια την καταστροφή του χριστιανισμού και εις ωφέλιαν του ερυθρού θηρίου της αθείας, είτε λαϊκοί, είτε ιερείς, είτε επίσκοποι και μητροπολίτε και πατριάρχε και πάπε, είναι ούτι. Τι ούτι ευρίσκονται και εν τη ιστορία και εις τα σημέρας ημών. Και άλλα πολλά. Τι να προσθέσουμε, αγαπητοί μου, σε αυτά? Τι να προσθέσουμε? Τα ακούσατε. Το βλέπουμε και στις μέρες μας. Ένα μόνο, ότι και εδώ στην Ελλάδα μας ήδη έχουμε κάνει αρχή. Και ο Θεός να ελεήσει. Τίποτα άλλο δεν λέει. Ότι εμείς οι ίδιοι προδίδουμε την Εκκλησία. Ότι η πόρνη αυτή γυναίκα δίνεται να είναι υψηλό ονόματι λεγόμενη Εκκλησία. Δηλαδή, ότι δίνεται να είναι, αυτό το βλέπουμε, αλλά και δίνεται να κατοχυρωθεί με πολλά επιχειρήματα και να εξαχθεί από πολλά στοιχεία και γεωγραφικά και πατερικά, τα οποία εν συνεχεία σας αναφέρω. Ενθυμίστε εις το 11ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως το εξής χωρίον: «Και εδώ θυμί κάλαμος», λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «όμοιος ράβδο, λέγον, έγειρε και μέτρησον το ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτό, και την αυλήν την έξωθεν του ναού έκβαλε έξω, και μη αυτήν μετρήσεις, ότι εδόθη της έθνεση και την πόλην την Αγίαν πατήσουσι μήνας 42». Το ενθυμίστε αυτό? Εκεί στον οικείων τόπων ερμηνεύσαμε ότι εκκλησία κατά την ερμηνεία των πατέρων είναι η Αγία Πόλης, η Ιερουσαλήμ. Πώς τώρα παίρνει ο ιερός Ευαγγελιστής την παραγγελία να μην μετρήσει την πόλη, διότι το μέτρημα, είχαμε δει τότε, δεν είναι παρά το σύμβολο της προστασίας, κάτω από την οποία προστασία βρίσκεται μόνον ο ναός και το θυσιαστήριο, που ήταν εις την έσω αυλήν. Η λοιπή πόλης, εκκλησία, δεν προστατεύεται, λέει μη τη μετρήσεις την υπόλοιπη, δεν προστατεύεται. Τι είναι αυτό? Είναι εκείνοι που ευαπτίστησαν μεν λαϊκοί και κληρικοί, λαϊκοί και κληρικοί, το υπογραμμίζω, αλλά έμειναν εις μίαν εκοσμικευμένη εκκλησία. Γράφει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, Σέρβος, πολλά δεινοπαθή σας, μακαρίτης πλέον. Γράφει στο βιβλίο του «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος», αντιγράφω,
Μόνον με την θεανθρωπίνη του δύναμη ο χριστιανισμός είναι το άλας της γης. Άλας το οποίο διαφυλάττει τον άνθρωπον δια να μην διαφθαρεί εν τη αμαρτία και το κακό. Εάν όμως διαχυθεί ο χριστιανισμός εις διαφόρους ουμανισμούς, τότε μωραίνεται, γίνεται άλλας άναλον, ανάλατο, το οποίον κατά τον παναληθή λόγον του Σωτήρος εις ουδέν ισχύει, έτσι ημιβληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Πάσα προσπάθεια και απόπειρα να εξισωθεί ο χριστιανισμός με το πνεύμα του αιώνος τούτου, με τα σφευγαλαίας κινήσεις κάποιων ιστορικών εποχών και επιπλέον με τα πολιτικά κόμματα ή καθεστώτα, να ταιριάξει και να συμμαχήσει, αφαιρεί από τον χριστιανισμό εκείνη την ειδοποιών αξία η οποία τον καθιστά μοναδική θεανθρωπίνη θρησκεία εις τον κόσμο, μεταβάλλεται σε αλάτι ανάλατο. Θα σημειώνουμε και εμείς με τη σειρά μας ότι μια εκκλησία που υπηρετεί ένα άθεον καθεστώς, υπηρετεί, όχι απλώς υπάρχει, γιατί και στην αρχαία Ρώμη υπήρχε η ειδωλολατρία και κάτω από τη Ρώμη ήταν η εκκλησία των κατακομβών, αλλά μια εκκλησία που υπηρετεί στους σκοπούς του ένα άθεον καθεστώς, δεν είναι δυνατόν να είναι εκ Θεού φυτεία. Και όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος, πάσα φυτεία που δεν εφύτευσε ο Θεός εκριζωθήσετε, Ματθαίος 15,13. Αυτή η εντός εισαγωγικών εκκλησία και αυτή η εντός εισαγωγικών πίστη είναι εκείνοι που καταπατούνται υπό των εθνών, που λέγει στην Αποκάλυψη θα πατηθεί, λέει, μήνες 42, 3,5 χρόνια θα καταπατηθεί υπό των εθνών, μη τη μετράς, δεν είναι κάτω από την προστασία μου, λέει ο Θεός. Μια τέτοια εκκλησία δεν είναι εκκλησία, δεν είναι εκκλησία. Δηλαδή η ευλογία και η προστασία του Θεού εκεί δεν υπάρχει. Είναι εκκλησία κατ' επίφαση. Θα πω τούτο. Εάν ήτο αληθώς η εκκλησία του Χριστού στη Ρωσία εμπροκειμένο, τότε δια τι η αληθής εκκλησία κρύπτεται εις τας κατακόμβας και διώκεται. Έχουμε την πάνω εκκλησία και την κάτω εκκλησία. Εάν η εκκλησία πράγματι ήτο ελευθέρα και δεν υπηρέτει τους σκοπούς του αθέου καθεστώτος, τότε γιατί υπάρχει και δεύτερη εκκλησία κρυμμένη, για ποιο λόγο? Αυτή η παρουσία της κρυμμένης εκκλησίας δείχνει ότι υπάρχει μια εκκλησία που έχει προδώσει, έχει προδώσει την αποστολή της. Δεύτερον, ο Κύριος είπε «Και δια το πληθυνθήνε την ανομίαν ψυγίσετε η αγάπη των πολλών». Αντιληφθήκατε, σας κατοχυρώνω γιατί ο επίσκοπος Ινοκέντιος χαρακτηρίζει ως πόρνη επί του κοκκίνου θηρίου αυτήν την λεγόμενη εντός αγωγικών εκκλησία. Λέει ο Κύριος λοιπόν, δια το πληθυνθήνε την ανομίαν ψυγίσετε η αγάπη των πολλών, Ματθαίος 24,12. Και μέσα σε αυτούς τους πολλούς των πολλών, λέει, η αγάπη θα είναι ασφαλώς και κληρική, οι οποίοι δεν θα εμπνεώνται πλέον από την αγάπη του Χριστού, από το υλικό συμφέρον. Και όταν υπάρχει το υλικό συμφέρον, είμεθα έτοιμοι για όλα. Τίποτα πλέον δεν θα εμπόδιζε αυτούς να στέκονται προδότε και της πίστεως και της εκκλησίας. Αυτή θα είναι η πνευματική απόγονη του Κάιν και του Ιούδα. Ο Απόστολος Παύλος σημειώνει «Τούτο δε γίνωσκε», λέγει στον Τιμόθεο, «ότι εν εσχάτες ημέρες», τις έσχατες μέρες, «εν στήσονται καιροί χαλεπί», δύσκολοι καιροί θα σταθούν,
έσονται γαροί άνθρωποι θύλαστοι, θυλάργυροι, ανώσιοι. Δεν θα έχουν ούτε όσιο, ούτε ιερό. Διάβολοι προδότε. Β' Τιμόθεος 3:1-4. Ο Κύριος την προδοσία την εννοούσε όταν έλεγε στους μαθητάς του: παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσουν συν αυτούς. Ματθαίος 10:21. Αυτή είναι η προδοσία. Προδότε ομοίως εκαλούντο τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους που υπήρχαν οι διωγμοί, εκείνοι που παρέδιδαν τις Άγιες Γραφές στα χέρια των διωκτών. Η προδοσία εις τον τομέα αυτών είναι ό,τι πιο συχαμερό, ό,τι πιο φοβερό. Οι άνθρωποι αυτοί, σας είπα, έχουν τον κλήρο ενός Ιούδα. Τρίτον, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων σημειώνει στην 15η κατηχησή του που μιλάει για τον Αντίχριστον: φοβήμαι η μισαδελφία των αδελφών. Με φοβίζει, λέγει, η μισαδελφία αυτών των αδελφών. Και όταν λέγει αδελφούς, εννοούσε τόσο τους λαϊκούς χριστιανούς όσο και τους κληρικούς και μάλιστα τους επισκόπους, των οποίων ήτο θύμα. Ήτο θύμα, διότι εκείνος που τον χειροτώνησε επίσκοπος Ιεροσολύμων, αυτός τον έγινε αριανός και τον κατεδίωξε τον Άγιο Κύριλλο απεινός επειδή έμενε στην Ορθοδοξία. Και λέγει: με φοβίζει η μισαδελφία των αδελφών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ανάμεσα στους κληρικούς μας όλων των βαθμών θα έχουμε τους προδότες της πίστεως, που θα αποτελούν αυτοί πάντοτε την εκκλησία πόρνη, να με συγχωρέσει αυτός που το λέγω αυτό, την εκκλησία, τη βάζω το εισαγωγικό τη λέξη εκκλησία, πόρνη, που συμπλέκεται αθεμήτως μετά του κοκκίνου θηρίου, που δεν είναι μόνο κάθε άθεον καθεστώς, αλλά και κάθε κοσμική κατάσταση. Οποιαδήποτε κοσμική κατάσταση, αυτή η συμπλοκή, η αθέμητος συμπλοκή εκκλησίας και κόσμου. Τέταρτον, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, στην υπαριθμό 56 προφητεία του, η αρρύθμιση κατά τον σεβασμιότατον Άγιον Φλωρίνης Αυγουστίνων, η αρρύθμιση από το βιβλίο του, η υπαριθμόν 56 λέει το εξής: θα έρθει καιρός που δεν θα υπάρχει αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου. Στην υπαριθμόν 57 γράφει: οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων. Και στην υπαριθμόν 108 σημειώνει: θα έρθει καιρός που οι χριστιανοί θα ξεσηκωθούν ο ένας κατά του άλλου. Πότε θα γίνει αυτό? Οι χριστιανοί, όχι με την έννοια των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών αντιθέσεων, με την έννοια ότι αυτός θα μένει πιστός και εκείνος θα έχει προδώσει, και ο προδότης χριστιανός θα καταδιώκει τον πιστόν χριστιανών. Πέμπτον, οι αρχαίοι πατέρες έλεγαν ότι οι κληρικοί, ερώτηθηκαν πολλές φορές τι θα γίνει με τα ταύτα, έλεγαν οι δύο ασκητές, έλεγαν ότι οι κληρικοί θα είναι όπως και οι λαϊκοί. Δηλαδή, πώς κινείται ένας λαϊκός? Κοιτάει τα συμφέροντά του. Α, τίποτα άλλο. Έτσι θα είναι, λέει, και οι κληρικοί. Έκτον, αυτή την πραγματικότητα τη διαβάζουμε, αγαπητοί μου, στη βιογραφία του πατρός Δημητρίου Γκαγκαστάθη, εδώ ιερέως που ήταν εδώ στα Τρίκαλα. Αν διαβάσετε εκεί θα δείτε το εξής: ότι ο Μητροπολίτης Κοζάνης, αυτός που ήταν τότε σύγχρονο πράγματος στην εποχή μας, συμπλέον με την κατάσταση της εποχής, τον κατεδίωκε να τον φωνεύσει. Ποιος?
ο επίσκοπος τον ιερέα κατεδίωκε να φωνέψει. Δεν σας λέγω πιο πολλά. Διαβάστε τον ογκώδη τόμο της βιογραφίας του πατρός Δημητρίου Γκαγκαστάζη, ο οποίος είχε φήμη Αγίου ανθρώπου, και θα δείτε εκεί πολλά πράγματα. Τι σημαίνουν, αγαπητοί μου, όλα αυτά? Σημαίνουν ότι όλα αυτά δίδουν ύλη πράγματι, πλάι στην ερμηνεία πόρνη Ρώμη, να τίθεται και η ερμηνεία ότι η πόρνη της Αποκαλύψεως να αντιπροσωπεύει την εκοσμικευμένη εκκλησία. Και το είπα αυτό όχι γιατί μου έκανε πολύ εντύπωση όταν διάβασα αυτό το μικρό βιβλιαράκι και αυτά που γράφει, αλλά όσο και γιατί πράγματι παρατηρούμε να τελεσιουργείται αυτό το μυστήριο της ανομίας. Κληρικοί, ορθόδοξοι χριστιανοί, δεν λέγω ρωμαιοκαθολικοί, δεν λέγω προτεστάντε, να συμφωνούν και να συμμαχούν με άθεες κοσμικές καταστάσεις και δυνάμεις και καθεστώτα, οποιαδήποτε, αν το θέλετε για την ακρίβεια, αριστερά και δεξιά, αριστερά και δεξιά, κόκκινα και πράσινα και κίτρινα και μαύρα και άσπρα, αριστερά και δεξιά, ό,τι είναι, να συμπλέουν, να συμφωνούν και να προδίδουν την Εκκλησία, σημείο των καιρών. Για τον Άγιο Κύριο Ιεροσολύμων, σημείο των καιρών, ότι ο Αντίχριστος έρχεται όταν φθάνουν οι κληρικοί να προδίδουν την ίδια την Εκκλησία. Αγαπητοί μου, ο Θεός να μας ελεήσει.